Περίπου 8 ώρες διήρκησε η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας, το οποίο μέσα σε κλίμα αυξημένης κατά περιόδους έντασης κλήθηκε να ενημερωθεί και να συζητήσει γύρω από το έργο της ανάπλασης Άλσους Γαρίτσας Ανεμομήλου με εισηγητή τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Νίκο Καλόγερο. Παρότι δόθηκαν πολλές πληροφορίες και ακούστηκαν εξίσου πολλές απόψεις, το Σώμα δεν έλαβε κάποια απόφαση που να επηρεάζει καταλυτικά την πρόοδο του έργου, παρά το γεγονός ότι η Δημοτική Αρχή, υπό την πίεση των αντιδράσεων που έχουν προκύψει σύμφωνα με τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης και με τους διαμαρτυρόμενους συλλόγους και φορείς, αποδέχτηκε εμέσως κάποιες από τις παρατηρήσεις που έγιναν, με αποτέλεσμα αφενός με τα δέντρα που σχεδιάζεται να κοπούν να περιορίζονται στα 35, αφετέρου δε η Δήμαρχος να προτείνει και το Σώμα να κάνει δεκτόν τον ορισμό γεωπόνων ή και τεχνικών συμβούλων εκ μέρους των συλλογικοτήτων προκειμένου να εποπτεύουν την εξέλιξη του έργου. Ως υποχώρηση της Δημάρχου θα μπορούσε να θεωρηθεί και η συνένεσή της ως προς την πιθανότητα μεταφοράς της πίστας skateboard από το σημείο που προβλέπει η μελέτη σε άλλο σημείο του Άλσους, πιθανότατα προς τον Ανεμόμυλο, όπου άλλωστε ο σύλλογος της εκεί περιοχής δεν φαίνεται να έχει καμία αντίρρηση. Η παρουσία κατοίκων της περιοχής μαζί με τον Σύλλογο Άλσους Γαρίτσας και με άλλες συλλογικότητες υποδήλωνε εξ αρχής ότι θα ακολουθούσε μια ζωηρή συνεδρίαση. Οι κάτοικοι και οι συλλογικότητες κρατούσαν πανό και πλακάτ και φώναζαν συνθήματα διατρανώνοντας την αντίθεσή τους με την κοπή υγιών δέντρων και με την κατασκευή της πίστας skateboard. Πολλή κουβέντα έγινε για το αν μπορεί να υπάρξει σημειακή τροποποίηση της μελέτης με τη Δημοτική Αρχή να αποκλεί κάθε τέτοιο ενδεχόμενο και σχεδόν το σύνολο της αντιπολίτευσης και φυσικά των παριστάμενων συλλογικοτήτων να υποστηρίζει το ακριβώς αντίθετο. Σημαντικό στοιχείο της συζήτησης ήταν αν τελικά είχε προηγηθεί διαβούλευση ή όχι. Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών παρουσίασε φωτογραφία και δημοσιεύματα της περίοδου που είχε γίνει η παρουσίαση της μελέτης στο Φλαγκίνιο, δηλαδή το έτος 2019. Όμως ο ίδιος ο παριστάμενος πρόεδρος του Συλλόγου Ανεμομήλου Παντέλης Κοντός αρνήθηκε ότι επρόκειτο για διαβούλευση, αναφέροντας πως επρόκειτο για εκτενή παρουσίαση μελέτης. Ακούστηκαν εκατέρωθεν απόψεις περί λαϊκισμού, μικροκομματικών συμφερόντων, παραπληροφόρησης και διασποράς ψευδών ειδήσεων, τις οποίες οι δύο αντίθετες πλευρές αντέκρουσαν. Τον λόγο πήρε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Συλλόγου Άλσους Γαρίτσας, Αλέξανδρος Βέργης, ο οποίος αφού ξεκαθάρισε ότι οι κάτοικοι θέλουν την ανάπλαση, ανέφερε ότι για την κατασκευή της πίστας skateboard αφαιρούνται τετραγωνικά μέτρα από τα καταστήματα που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, υποστήριξε ότι ο Δήμος είχε ενημερωθεί από τον Σύλλογο για κάποια επικίνδυνα δέντρα, τα οποία όμως δεν απομάκρυνε, εκμεταλλευόμενος τον επαπειλούμενο κίνδυνο για επικοινωνιακούς λόγους. Σημείωσε επίσης ότι οι κάτοικοι δεν μπορούν να εμπιστευτούν τη μελέτη και όσα έχουν κατά καιρούς δηλώσει στελέχη της Δημοτικής Αρχής όταν τα στοιχεία και οι αριθμοί αλλάζουν διαρκώς. Μας απαξιώνετε και όταν ερχόμαστε για να συζητήσουμε μας λέτε, θυμάστε κύριε Καλόγερε εκείνη την ημέρα, δεν μπορώ να την ξεχάσω, όταν μας είπατε και είχα έρθει και με τον κύριο Κοντό εκεί και μας λέτε αυτή είναι η μελέτη, εμάς μας ψήφισε ο κερκυραϊκός λαός και αυτό θα εφαρμόσουμε. Δεν πάει έτσι κύριε Καλόγερε. Δεν πάει έτσι, κύριε Καλόγερε. Ενώ οι τόνοι ανέβηκαν και με αφορμή την ανάγνωση επιστολής εκ μέρους πολίτη του κ. Περούλη, η οποία χαρακτηρίστηκε εριστική, υβριστική και προκλητική, αναρωτήθηκαν εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης για ποιον λόγο παρουσιάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, έδωσε όμως αφορμή στον κ. Μεταλλινό να ρωτήσει ευθέως τον πρόεδρο του Συλλόγου Άλσους Γαρίτσας αν ο Σύλλογος έχει κάνει αρχαιρεσίες και αν λειτουργεί νομότυπα ή όχι. Ένα Σύλλογος ο οποίος έχει συγκεντρώσει 3.000 υπογραφές των κατοίκων. Ωραία. Δεν μπορείτε να το προσβάλλετε. Ενδιαφέρον παρουσίασε η τοποθέτηση του επικεφαλής της επιστημονικής ομάδας του Συλλόγου Άλσους Γαρίτσας, Φόντα Βλαχουπολίτη, ο οποίος τόνισε πως πρόκειται για μια πολύ κακή μελέτη με λανθασμένη στοχοθεσία, που αν εφαρμοστεί το Άλσος χάνει τα χαρακτηριστικά του, όμως αποτελεί το πόσιμο και θα πρέπει να προστατευτεί. Υπογράμμισε επίσης ότι η μελέτη μπορεί να τροποποιηθεί με ένα κεφαλαιωτικό πίνακα, αρκεί αυτή η διαδικασία να επισπευστεί. Αν το κοιτάξετε λίγο θα δείτε ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη διακομματικότητα, να την πω έτσι, από αυτούς που αγωνιζόμαστε με αυτή την επιτροπή. Από όλα τα κόμματα κυριολεκτικά. Τη συμπαράστασή του στον αγώνα του Συλλόγου Άλσους Γαρίτσας εξέφρασαν οι παριστάμενοι εκπρόσωποι του Συλλόγου Μόνιμων Κατοίκων Παλαιάς Πόλης, του Συλλόγου Προστασίας της Δασιάς, του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος και των Συλλόγων Γυναικών της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας. Οι σύλλογοι αυτοί που τοποθετήθηκαν να ορίσουν έναν γεωπόνο και έναν μηχανικό να είναι δίπλα στον εργολάβο και στις τεχνικές υπηρεσίες και να ενημερώνται για όλη την εξέλιξη του έργου βήμα-βήμα. Όσον αφορά τη συγκεκριμένη εκδήλωση, δεν ήταν διαβούλευση, ήταν παρουσίαση.